Επομένως, η αλήθεια είναι, κύριε, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχοντας μιλήσει με ορισμένους επιχειρηματίες, μικρούς, μεγάλους κτλ. Δεν άκουσα κανένα να μου πει, βρε αδερφέ, εγώ θα έκανα μεγαλύτερες επενδύσεις, αλλά είναι ψηλή μισθή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου το έχει πει κανείς. Μάλιστα, προχθές ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος μου λέει, κόβοντας το 13ο και το 14ο μισθό, βγάζουν 5 εκατομμύρια μισθούς από την αγορά. Ακριβώς. Ναι, παρόλα αυτά το όνειρό τους είναι να έχουν πιο. Να απελευθερωθούν οι απολύσεις, να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Εδώ έχουν θέμα και οι βιομηχανοί, αυτό είναι το κρυφό τους όνειρο. Να μπορούν να κάνουν ανεξέλεκτα απολύσεις και μάλιστα με πολύ μικρή αποζημίωση. Αυτό δεν το αρνείται κανείς και το ζητάνε. Το μόνο που άκουσα εγώ που αφορούσε το τομέα των απολύσεων από εργοδότες ήταν ότι. Ορισμένοι λέει που πάνε ας πούμε ως φοιτητές να δουλέψουν κανένα 2-3 χρόνια αλλά δεν έχουν διάθεση να προκόψουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση στο συγκεκριμένο κλάδο, μετά τους αποζημιώνουμε με αρκετά λεφτά ενώ κανονικά θα έπρεπε πάνω από 4-5 χρόνια και μετά να ισχύει αυτό. Είναι το μόνο που άκουσα ας πούμε από εργοδότες ότι είναι κάπως. Κύριε Καβουράκη, ναι, κατά τα άλλα όμως. Αλλά δεν έχω καταλάβει και γιατί δεν επενδύουν. Η αποζημίωση είναι 2 μηνιάτικα μετά από 3 χρόνια. 2 μηνιάτικα, είναι, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς. Δείτε ένα-ένα τα μέτρα στις εργασιακές σχέσεις. Πείτε μου ποιο από αυτά τα τότε μέτρα γιατί τα επιβάλλουμε, κύριε καθηγητά. Γιατί τα επιβάλλουμε. Διότι έχει βγει αυτή τη στιγμή μια κρυφή ατζέντα στο μνημόνιο, το οποίο φαντάζομαι προσεκτικοί μελετητές είστε και εσείς. Δεν υπάρχουν εκτός των αποζημιώσεων απόλυσης για την αντιμετώπιση των αποζημιώσεων έτσι γενικά ένα πλαίσιο και την αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση της χώρας. Έχει βγει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια κρυφή ατζέντα με τη διαφορά ότι αν αυτά που σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση γίνουν τελικά μέτρα, καταραίει ό,τι χτίσαμε από τις αρχές του 19ου αιώνα, από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το δίκαιο των αποζημιώσεων, το δίκαιο της απόλυσης κατάγεται από τη δεύτερη διακυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου το 1920. Έχουν συνείδηση αυτοί που προτείνουν αυτά τα μέτρα πού θα πάει αυτή η δουλειά εάν προχωρήσουν αυτά τα μέτρα. Και θέλω να πω και κάτι για τον ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ σε αυτή τη μεγάλη κρίση με κάποιες κινήσεις του αποδεικνύει ότι είναι έτοιμος να πριονίσει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Διότι ο ΣΕΒ πρώτα απ' όλους έχει κάθε συμφέρον να διατηρηθεί μια κοινωνική ισορροπία. Και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για αλλαγές, οι οποίες δεν λένε πολλά πράγματα στον ακροατή ή στο θέατη. Για παράδειγμα, δεν ξέρει ο πολλής κόσμος ότι για τις συλλογικές συμβάσεις ρόλο κλειδί έχει ο ΟΜΕΔ, ο Οργανισμός Μεσολάβησης Διαιτησίας, και ειδικότερα το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, και ότι χωρίς αυτό ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα υπάρξουν. Καταραίει όλο το σύστημα. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν με έναν νόμο να γκρεμίσεις ό,τι έκτισες εδώ και έναν αιώνα. Αυτό θέλει η κυβέρνηση.